Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ ως μια μικρή διαμαρτυρία για τα κακώς κείμενα αυτής της χώρας εδώ και δεκαετίες, με αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές χωρίς λόγο. Θα μπορούσαν να αποφευθούν όλα αυτά. Επίσης, ο πιο σημαντικός λόγος που συγκεντρωθήκαμε είναι να αποτείνουμε φόρο τιμής σε αυτές τις ψυχές που χάθηκαν, που οι περισσότερες ήταν νέα παιδιά μας. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στους γονείς, τους συμπαραστεκόμαστε, οι περισσότεροι είμαστε γονείς. Ως μάνες μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που ζούνε. Είναι κάτι που μας επηρέασε και στην καθημερινότητά μας, αν και δεν ήταν εκεί τα δικά μας τα παιδιά. Θα παρακαλούσα να κάνουμε ενός λεπτού σιγή, να σταματήσουν οι φωνές από το σώμα μας, αλλά να πρωτοφωνάξει η ψυχή μας, να προσευχηθεί, για να έχουν καλό ταξίδι αυτά τα παιδιά και για να δικαιωθούν. Ενός λεπτού σιγή. Ο Σύλλογος Δημιουργική Γωνιά επαναδραστηριοποιείται. Κάποια από τα μέλη της ομάδας γυναίκες της Πτολεμαϊδός θα προσχωρήσουν στο Σύλλογο, όχι όλη η ομάδα, μην μπερδευόμαστε. Ο Σύλλογος έχει να κάνει με φιλανθρωπία, με κοινωνική αλληλεγγύη, με δράσεις διάφορες που δεν ξεφεύγουν από την αλληλεγγύη. Και τώρα είμαστε στην εγγραφή μελών. Σήμερα το πρωί είχαμε εγγραφή μελών, ήμασταν ευχαριστημένοι από τις εγγραφές και αισιοδοξούμε να έρθουν και άλλες κυρίες στο σύλλογό μας. Προηγουμένως είπατε ότι μέλη, όχι όλος ο σύλλογος, δηλαδή... Μέλη, ναι. Μέλη της ομάδας. Ναι, άμα θέλουν να έρθουν τα περισσότερα μέλη της ομάδας εσάς, θα τους απαγορέψετε να έρθουν. Όχι βέβαια. Απλά να μην φανεί ότι γίνεται σύλλογος οι γυναίκες της Πτολεμαίδος. Αυτό. Αυτό μέλη, είναι... μέλη δεχόμαστε όλες τις γυναίκες της πόλης.